Λοιπόν, έχουμε συνδεθεί με το οροπέδιο Λασιθίου, εκεί που βρίσκεται η Έλλη Κοκάλη. Η Έλλη Κοκάλη, η οποία παρακολουθεί την επίσκεψη του δικτύου άντρου του Κύπριου Υπουργού Εξωτερικών με τον Έλληνο ομολογό του, τον κύριο Κοντζιά. Έλλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νικολέτα, κυρίες και κύριοι. Ουσιαστικά οι συζητήσεις στο πλαίσιο της τριμερούς αυτής διάσκεψης έχουν ξεκινήσει σε χαλαρή ατμόσφαιρα για τον Νίκο Κοντζιά και τον κύριο Χριστοδουλίδη, οι οποίοι έφτασαν περίπου στις 6.30 εδώ. Ο Κύπριος Υπουργός ανέβηκε πάνω, συνοδευόμενος από το Δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου, και ξεναγήθηκε στο χώρο που έμεινε ανοιχτός, προκειμένου να έχει μία εικόνα από αυτό το τόπο, ο οποίος έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Μάλιστα, λίγο πριν από την άνοδο, ο Δήμαρχος Χερσονής, ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου, δώρησε στον Κύπριο Υπουργό Εξωτερικών ένα έργο του Ρουσέτου Παναγιωτάκη, που ήταν και ο ίδιος εδώ για να του εξηγήσει ότι μπορεί να απεικονίζει αυτό που όλοι γνωρίζουμε ως αρπαγή της Ευρώπης, αλλά επειδή βρισκόμαστε στην Κρήτη, όπως ο ίδιος είπε απευθυνόμενος στον Υπουργό, το θεωρεί ότι είναι η κλεψά της Ευρώπης, εδώ στην Κρήτη, ακριβώς έτσι το ονόμασε το έργο, το οποίο αφιερώθηκε στον Κύπριο Υπουργό Εξωτερικών και, όπως είπε, θα αναρτηθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου. Να πούμε ότι δέχτηκε εδώ ερωτήσεις από μέρους μας ο κύριος Χριστοδουλίδης, απάντησε, σε αντίθεση με τον κύριο Κοντζιά, που θέλησε να κρατήσει κλειστά τα χαρτιά τα δικά του και της ελληνικής πλευράς κατά την προσέλευση σε αυτή την πολύ σημαντική σύνοδο, η οποία εξελίσσεται πλέον στην Ελούντα, ίσως και συμβολικά στον ίδιο τόπο που το 1984 σφραγίστηκε μια συμφωνία η οποία επέτρεψε την ειρήνη, απέτρεψε ένα πόλεμο. Ίσως είναι ενδεικτικό της βαρύτητας που δίνεται και ο κύριος Χριστοδουλίδης στις δηλώσεις που έκανε στην Κρήτη TV. Ανέφερε ότι θεωρεί αυτή τη συνάντηση την πιο σημαντική από τις συναντήσεις που έχουν γίνει ανάμεσα στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Αίγυπτο. Αναμένεται να καθοριστούν, να ξεκαθαρίσει το τοπίο, να καθοριστούν σημαντικά γεγονότα που έχουν να κάνουν με τη συνεργασία των τριών πλευρών και την αλλαγή του ενεργειακού χάρτη στην Μεσόγειο και την Ευρώπη ευρύτερα. Εάν θέλετε να σας αναφέρω ότι ο κύριος Χριστοδουλίδης, αναφερόμενος στις απόψεις που διατυπώνονται, είπε ότι η συνάντηση αυτή θα ξεκαθαρίσει μέσα από ποιες κοινές ενέργειες και δράσεις των τριών χωρών θα αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις στην περιοχή. Αναφερόμενος σαφώς στην τουρκική προκλητικότητα. Επιμείναμε στο ερώτημα, επειδή ο κύριος Ερντογάν αναφέρει σε δηλώσεις του ότι κανείς δεν θα μπορέσει να κάνει οποιαδήποτε κίνηση καμία χώρα χωρίς την έγκριση της Τουρκίας στο Αιγαίο. Ο ίδιος μας είπε ότι χωρίς την Πανοκρουσίες θα προχωρήσουν όλα αυτά τα σχέδια απρόσκοπτα και οι δηλώσεις του κυρίου Ερντογάν δεν είναι ικανές να δημιουργήσουν προσκόμματα. Ποιος θα το εγγυηθεί αυτό, ήταν η επόμενη ερώτηση που δέχτηκε, και είπε ότι πρόκειται για ένα διεθνές ζήτημα, πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό ζήτημα, και πέρα από την Ελλάδα και την Κύπρο, που έχουν σαφώς να στείλουν ένα μήνυμα απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα, είναι και θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οποία μας έρχεται τώρα, θα ακούσουμε και τις σχετικές δηλώσεις οποίες πήρες αποκλειστικά στην Κρήτη TV και σε σένα, Έλλη. Να πούμε ότι αυτή την ώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης και ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος κατευθύνεται προς την Ελούντα, όπου θα πραγματοποιηθεί αύριο η τριμερή συνάντηση κορυφής ανάμεσα σε Ελλάδα, Αίγυπτο και Κύπρο. Ναι, Έλλη, σε ακούμε. Νομίζω ότι μπορούμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του κυρίου Χριστοδουλίδη, που είχαν μια ιδιαίτερη σημασία και αποτελούν ήδη ένα μήνυμα προς την Τουρκία. Η ιδιαίτερη σημασία οι δηλώσεις αυτές, αποκλειστικά στην Κρήτη TV και σε σένα, Έλλη Κοκάλη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να σε αποδεσμεύσουμε για να συνεχίσει το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις αυτές. Είναι η έκτη σύνοδος που γίνεται ανάμεσα στους επικεφαλείς, στους αρχηγούς κυβερνήσεων Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Θεωρώ ότι είναι μια από τις πιο καθοριστικές, αφού αν δούμε από την ημερήσια διάταξη των θεμάτων συζήτησης και ειδικότερα τα θέματα ενέργειας, θεωρώ ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα είναι καθοριστικές, έτσι ώστε μέσα από κοινές δράσεις των τριών χωρών, Ελλάδας,
Κύπρου και Αιγύπτου, να δούμε πώς μπορούν καλύτερα να αντιμετωπιστούν και οι προκλήσεις στην περιοχή. Ξέρετε, Ελλάδα και Κύπρος είναι πυλώνες σταθερότητας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θεωρούμε αυτή τη συνάντηση ως ιδιαίτερα σημαντική. Ο Ερντογάν προειδοποιεί ότι δεν θα επιτρέψει να υλοποιηθεί κανένα βήμα αν δεν έχει τη δική του σύμφωνη γνώμη. Πώς θα το υπερασπιστείτε και εσείς ως Κύπρος και η Ελλάδα? Εμείς, χωρίς δημόσιες δηλώσεις, χωρίς τυμπανοκρουσίες, προχωρούμε σε πολύ συγκεκριμένες ενέργειες για την απρόσκοπτη υλοποίηση των σχεδιασμών μας. Και επαναλαμβάνω, οι όποιες δηλώσεις, οι όποιες ενέργειες δεν είναι ικανές να δημιουργήσουν τα όποια εμπόδια στην υλοποίηση των σχεδιασμών μας. Ποιος θα εγγυηθεί την ομαλότητα σε αυτή την ενέργεια? Κοιτάξτε, η όποια ενέργεια παραβίασης από πλευράς Τουρκίας δεν είναι κάτι που αφορά μόνο την Κυπριακή Δημοκρατία ή αφορά μόνο την Ελλάδα. Αφορά όλα τα κράτη της περιοχής, αφορεί πολύ περισσότερο την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία επενδύει στην Ανατολική Μεσόγειο, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένας εναλλακτικός ενεργειακός διάδρομος για την Ευρώπη. Άρα δεν έχουμε κάτι για να ανησυχήσουμε μέσα από τέτοιες ενέργειες ή δηλώσεις από τουρκικής πλευράς. Υπάρχει και μια δυσκολία όσο αφορά στο εσωτερικό της Κύπρου μετά τις δηλώσεις του κυρίου Νοφίτου, που λίγο αλλάζουν το σκηνικό και φυσικά θα έχει επίπτωση και στην αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου της Κύπρου σε περίπτωση που αλλάξει η διατύπωση. Καταρχάς να αναφέρω ότι όταν είμαστε στο εξωτερικό δεν κάνουμε ποτέ ερωτήσεις που αφορούν το εσωτερικό και τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα, αλλά δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα πρέπει να ανησυχούμε. Είναι μια ιστορική συνάντηση. Όταν έχω τον Πρωθυπουργό μαζί που είναι τριμερή, δεν μιλάω ποτέ. Δεν έχει έρθει ακόμη. Δεν μιλάω ποτέ σε αποστολή Πρωθυπουργού, δεν μιλάω ποτέ, παιδιά. Εντάξει, δεν είχε έρθει ακόμα ο Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας. Σωστά το έθεσε η συνάδελφος των Υπουργών Εξωτερικών, τον κύριο Νίκο Κοντζιά. Δεν ήθελε να κάνει κάποιο σχόλιο.